Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινάμε σήμερα με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάμε μέχρι και τις 2 Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 545-26. Δευτέρα, μετά από αγωνιστική, μετά από παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δυστυχώς σε άδειο γήπεδο, εδώ έχουμε πρόβλημα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ κερδίζει μέχρι τώρα, στα παιχνίδια που παίζει σε άδεια τούμπα, αλλά είναι θέμα. Είναι πολύ δύσκολο. Γίνονται πολύ δύσκολα τα παιχνίδια στο άδειο γήπεδο. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή σου λείπει αυτό το πράγμα εκεί στα δύσκολα, εκεί που πρέπει να πάρει όθηση το πράγμα, το σύστημα. Χθες δεν κινδυνεύσαμε. Ρε, σου λέω για το άδειο γήπεδο. Άδειο γήπεδο είναι πρόβλημα. Δεν είναι πολύ άσχημο. Είναι πρόβλημα για να γίνει το 1-0-2-0. Και για να γίνει 1-0 είναι πρόβλημα και για να γίνει 2-0 και η αγωνία στο τέλος και... Εγώ δεν είχα αγωνία χθες. Ναι, καλά. Δεν είχες αγωνία. Δεν είχα με την αγωνία. Μπάλα τώρα εδώ πάει δοκάρι και έξω κάθε Κυριακή. Με αυτό το πράγμα το δοκάρι και έξω. Φτάνει πια. Πάλι πρωτάθλημα στα δοκάρι θα πάρεις. Θα σου γυρίσει. Ρε. Δεν γίνεται ναι. Να πηγαίνει έτσι. Δοκάρι και έξω, δοκάρι και έξω, δοκάρι και έξω. Φτάνει. Μπες μια φορά μέσα. Πάνε μέσα. Το λικαντουρί αυτό που χάνει δεν γίνεται. Δεν το έχει τον κόλ αυτός. Δεν το έχει. Έχει πολύ κακά τελειώματα. Θα τον πείσει βαρύνε. Και στο Καθατζόγλιο κεφαλιά είναι δηλαδή τη πλάκα. Ναι. Και κάποια σουτ και τα λοιπά, τα τελειώματά του, έτσι λέω εγώ, βιαστικός. Μπορεί και να διαψευστώ. Εγώ λέω ότι όσο δεν έχουν ρυθμό, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Δεν έχει ρυθμό αυτός. Ούτε ο Βιερίνη έχει ρυθμό. Ο Ζαμπράνο, επειδή είναι στόπερ, φαίνεται λιγότερο η έλλειψη ρυθμού, το που λένε αυτό. Από πότε έχεις να αισθανθείς τέτοια σιγουριά πίσω? Βαρέλα, φίλε. Εξαιρετικός Βαρέλα. Δίπλα στο Ζαμπράνο. Καλός ήταν χθες. Ίσως. Χθες ήταν καλός. Νομίζω θα ανέβει επίπεδο. Μακάρι. Γιατί το έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ποιος είναι? Ο Βαρέλα. Είναι πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα. Έτσι πιστεύω. Όπως ανέβηκε ο Τσίμιροτ. Ήδη ανεβαίνει. Ο Τσίμιροτ ανέβηκε γιατί? Για αυτό που δεν έγινε πες. Τι έγινε? Έγινε 6. Ο Τσίμιροτ είναι για 6. Και όχι πολλά πολλά. Στο Καραϊσκάκι 6 ο Τσίμιροτ. Στο Καραϊσκάκι 6 ο Κάτσε. Στα εντός είναι πιο... Ο Κάτσε. Ναι, ρε. Άρα δεν είναι 6. 6 είναι. Άμα λες στο μεγάλο σου μάτσο ότι θα βάλεις άλλο 6. Ρε αγόρι μου, στο Καραϊσκάκι, επειδή θα πρέπει να έχεις περισσότερες εντάσεις στα τρεξίματά σου, μπορεί να χρειαστείς τον Κάτσε. Δεν σου λέω ότι είναι έτσι. Και Κάνιας έχεις. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε, Κάνιας εννοείται. Δεν είναι πολύ υψηλό επίπεδο 6, κακά τα ψέματα. Καμία σχέση με Βιτόλο, μια και έχουν έτσι κάποια κοινά. Δεν είναι aggressive ο Κάνιας. Ο Κάνιας δεν έχει τις λιγότερες κίτρινες κάρτες στην ιστορία των εξαριών. Και τα λιγότερα κλειψίματα, ναι, στην ιστορία των εξαριών. Με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ ανεβασμένος και σε αυτόν τον τομέα των κλεψιμάτων, μια και είναι στόχος του παιχνιδιού. Η επανάκτηση της μπάλας όταν τη χάνει. Το repress που λέει εδώ ο συνάδελφος που είναι λίγο πιο μπροστά ποδοσφαιρικά, ναι, από ό,τι εσείς. Τα γάρια. Πες το. Όλο πες το. Μην τα λες μισά. Μην τα λες μισά. Δεν θα τα λες μισά εδώ πέρα. Θα τα λες ολόκληρα. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, αρχίζουμε με αυτό και θα τελειώσουμε με αυτό. Για να μην μπερδευόμαστε σε όλες μας τις αναφορές για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μια ομάδα 20 ημερών. Που κάνει προετοιμασία μέσα από τους αγώνες. Ναι, 20 ημέρες έχει που έφτιαξε αυτή η ομάδα. Άρα, ναι μεν, είναι δύσκολο να κρίνεις τον ΠΑΟΚ και την πορεία του πρωτάθλημα με βάση αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για απόδοση και παιχνίδια, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα, να θυμόμαστε... ότι αυτοί εδώ μαζεύτηκαν όλοι μαζί αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι. Από αυτό ξεκινάμε και από εκεί πέρα κρίνουμε απόδοση, βελτίωση, αποτελέσματα, γκολ, σκορ, άμυνα, επίθεση, βαθμολογία κτλ. Μάλλον η βαθμολογία, είπαμε, είναι δύσκολο να κριθεί έτσι. Η βαθμολογία είναι πολύ έτσι, αντικειμενικό, είναι νούμερα και πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι εκεί ψηλά. Πρέπει οπωσδήποτε. Ό,τι και αν γίνεται. Όσων ημερών και αν είναι η ομάδα. Μέχρι τώρα, εντάξει, ένα δοκάρι και έξω του Μάκ είναι στη Ριζούπολη που έπρεπε να είναι μέσα. Αυτή είναι η απώλεια η πιο σημαντική. Δύο δοκάρια και του πίσω. Ναι. Και ένα πέναλτι του Βάτσιου. Να το βάζουμε και αυτό.
Αυτό που ο ΠΑΟΚ είναι τη ΑΕΚ. Γιατί και αυτή είναι μια διαφορά. Η διαφορά και αυτή είναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Άσχετα θα το βάζει η ΑΕΚ, λες εσύ. Εγώ λέω θα το βάζει, αλλά εντάξει. Ναι, είναι μια υπόθεση. Πέντε φορές τέταρτη σε δύο λεπτά. Λοιπόν, έχουμε την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ και τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα σε μια αγωνιστική που είχαμε ωραία πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καθαρές διαιτησίες, ωραία παιχνίδια και το Πανετολικός Παναθηναϊκός με πολύ καλή εμφάνιση του Πανετολικού. Ο Πανετολικός, ο οποίος θα μπορούσε να σου κάνει ένα κηδεία, έχει τα στοιχεία δηλαδή να την κάνει. Βεβαίως. Καλή ομάδα με αυτό το μπακ τον αριστερό, το Ρότσα να είναι εκπληκτικό. Μάλλον ο Ρόσα και ο Ρότσα. Ρόσα και ο Ρότσα. Η αριστερή τους πλευρά, αυτός ο Γιώχανσον που είχαν εκεί. Μάλιστα. Το ντέρμπι ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι είναι καλά και παίρνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση από την ανατροπή αυτή. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει τα δικά του. Θα αλλάξει έκτο προπονητή σε διάστημα 15 μηνών. Η καλύτερη ελληνική ομάδα. Για τέτοιο ακούω. Τι ακούς? Ακούω για τέτοιο. Τι τέτοιο, μωρέ? Δεν θα σου πω. Ότι δεν άφησαν τον Αλβανό να κάνει παρέλαση στην Ελλάδα πάλι. Ρε φίλε. Τι θεϊκό ήταν αυτό. Ποιος αλήτης το σκέφτηκε. Πραγματικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Ο Κωσοβάρος έγινε Αλβανός. Εγώ λέω, Σταύρος Κόλκας, πώς λένε, Κοέλιο. Ναι. Κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι αυτό που είδα χθες, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, δεν με τρόμαξε. Γιατί είναι η τρέλα, καλά η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι καλά. Η τρέλα, η ΑΕΚ είναι καλά. Τι είναι ο Χρυστοδουλόπουλος πετάει. Η ΑΕΚ είναι καλά έχοντας κάνει μόνο σου, τα έλεγε, το λέω. Έχοντας κάνει ένα φάουλ σε ένα ημίχρονο. Εντάξει. Κατεβαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν τίποτα. Ένα σοφόε είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα σοφόε. Εντάξει. Ωραία. Κατεβαίνουν οι άλλοι δύο φορές και τους κάνουν δύο γκολ από πλάγιο το ένα. Ναι. Δηλαδή, άμα το αναλύσει λίγο ποδοσφαιρικά. Εντάξει, το παιχνίδι γυρνάει, ναι, μεν γιατί η ΑΕΚ το θέλει. Αλλά γυρνάει με ένα γκολ του Χρυστοδουλόπουλου που άλλες 9.000 φορές να το κάνει, δεν μπαίνει. Το φάουλ. Δεν μπαίνει. Αφού τα έχει δουλέψει, θα τα κάνει. Αφού έχει πλέον καλές εκτελέσεις. Εγώ μου καλές εκτελέσεις. Έχει και όλα τα φάουλ που βάλεσε καλά. Ήτανε. Αυτό έτσι όπως το έκανε δεν μπαίνει ξανά. Ξαναμπαίνει. Ποτέ. Το εξήγησε. Έχει τεχνική, την έχει μάθει, την έχει δουλέψει. Το ξέρει πλέον. Θα το ξανακάνει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω ένα απλό πράγμα. Δεν με τρομάζουν αυτοί. Η ΑΕΚ είναι γκρουπ, έχει τον ενθουσιασμό. Έχει τέλος πάντων στοιχεία ομάδα τα οποία δεν τα έχει κανείς άλλος. Αλλά αν γκρουπαριστούμε, εμείς γίνουμε ομάδα με ρόλους, ωραία, και αρχίσει και λίγο να μπαίνει και ο κόσμος στο παιχνίδι, γιατί παίζουμε, φίλε, ανέραστα εντελώς, εννοώντας χωρίς κοινό, ωραία, και αρχίζει και γκρουπαριστεί λίγο η ομάδα, αν θα συνδεθεί ο κόσμος με την ομάδα συν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουμε, δεν φοβάμαι κανέναν. Απλά υπάρχει αυτό το αν. Εγώ έτσι όπως τους είδα χθες δεν τους φοβάμαι. Πραγματικά η ΑΕΚ μέχρι το 0-2 είναι, μπαίνει καλά και μετά δεν παίζει τίποτα. Και μετά το γυρνάει. Το γυρνάει δεν είναι κάτι απλό, εννοείται, αλλά γίνεται μια κουνελιά του καπίνου από τις πολλές. Το κάνει αυτό τώρα. Πολλές. Έχει 12 τελικές στο στόχο η ΑΕΚ, όχι πολλές. Έφαγε 3, έβγαλε άλλα 9 δηλαδή. Εντάξει, έβγαλε 9. Πάνω του, κάτω του. Για φέτος μιλάω για τις κουνελιές, όχι για χθες. Ναι. Έχει κάνει πολλές κουνελιές φέτος. Το πνίγει ο καπίνο, το μπαίνει το δεύτερο που είναι άστα να πάνε και μετά να πούμε. Αν δεχθείς 10 στην εστία σου, θα πνίξεις και ένα, δεν γίνεται. Εντάξει, μαζί σου. Ωραία, δέχεται μισό στην εστία του και κατά το 0. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Εννοείται. Για την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Αυτό και στο τέλος, ο Λιβάγια κάνει πάρτι και δεν τον μαρκάρει κανείς, δε φίλε. Δεν έχει. Το ταξίδι σε πιζεστόπερ. Δεν έχουν. Αυτό σου λέω. Και αριστερά παίζει ο Τσίπρας. Ο Αποστολάκης. Αριστερά παίζει ο Φιγκέρας. Στο μεταξύ τα έχουν κάνει όλοι με τα αριστερά μπακ στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε μόνο τον Λέοβατς. Οι άλλοι βάζουν τον Μπακάκι και ο Ολυμπιακός ο Φιγκέρας. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει τον Χουλτ, τον οποίο δεν θέλω να τον βλέπω πραγματικά. Είναι ο πιο ανέραστος μπακ της ιστορίας των μπακ. Και μου λέει ο άλλος να πάρουμε τον Χουλτ. Καθίστε φρόνημα, ρε. Σε έκανε γιουγιό στο κύπελο πέρυσι τον τελικό. Αφού δεν μάρκαρε ο Ρίκερε. Δεν θυμάσαι μάλλον η ομάδα του με τον Ήβιτς. Πρώτη ώρα, stoichiman.gr. Stoichiman.gr μας πλήρωσε χθες. Εκπληκτικό στοίχημα. Έλα, παραδέξου, ρε φίλε. Παραδέξου. Και δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Έχεις δει το στοίχημά μου που κλείνω. Όχι. Κλείνω στην ΑΕΚ.
που την έχω 2.38, ρε φίλε, λέω εντάξει δεν γίνεται τώρα. Είναι πολύ. Ωραία. Έχω πιάσει τα τρία, να βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ μετά το 28, εύκολο. Γκολ, γκολ η κέρκυρα, ο Μεντί, ο Θεός μας ξαναπλήρωσε, το είδες τι κάνει. Δεν είναι πέναλτι αυτό. Εντάξει, το είδες τι κάνει. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, μας πλήρωσε ο Μεντί ξανά. Ωραία. Και το τρίτο ποιο, α, και ο Πανιώνιος, άσος και over 1,5, δύο φράγκα. Γιατί θα κέρδιζε 1-0 τη Λάρισα, από 3-4 παντού. Τέλος πάντων. Και κλείνω στην ΑΕΚ. Και γίνεται η ανατροπή στο 90 φεύγα. Ωραία. Mm. Και καπάκι έχω παίξει να φάνε κόκκινη δύο ομάδες. 13 φράγκα. Πιάνω εκείνο. Τόστησε με το Σιδηρόπουλο. Μου είναι φίλος σου. Αδερφός μου. Από χθες είναι αδερφός μου. Στοίχημα.gr λοιπόν. Κάνει την ανατροπή σε όσα ξέρετε για το στοίχημα. Με μοναδικές λειτουργίες όπως cash out, token bet και speed bet. Cash out κάνεις. Όταν βάζεις χ την ΑΕΚ στο live και κάνει 2-2, κάνεις cash out. Βόδι. Βόδι. Χάνεις τα λεφτά τζάμπα. Ξέρεις πόσα cash out έχω χάσει ο ηλίθιος. Ναι, είναι μεγάλη ευχέρεια. Αυτό το πλεονέκτημα μεγάλο, το cash out, είναι όταν μπορείς να τραβήξεις τα λεφτά την ώρα του αγώνα. Όταν το σημείο σου έχει επιβεβαιωθεί στο 60, στο 70, στο 80. Απλά πρέπει να ζυγίσεις. Ναι. Αν αξίζει τον κόπο να χάσεις κάποια λεφτά από τα πιθανά κέρδη. Ναι. Ωραία. Ή να ρισκάρεις κυνηγώντας το απόλυτο. Συνήθως την πατάς όταν δεν κάνεις cash out. Και εγώ ποτέ όταν έχω κάνει cash out δεν δικαιώθηκα δηλαδή να αλλάξει το αποτέλεσμα. Πάντα λίγη αυτό που είναι. Και θα έπαιρνα πιο πολλά λεφτά. Αλλά χθες που έγινε στράβη δεν τα ραβήξαμε. Δεν σου. Αναδομώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. 10 χρόνια λειτουργίας και 10 άτοκες δόσεις αντί για 6 που ήταν, μια και είναι επαιτειακή η χρονιά. Βγήκε το παιχνίδι, δε. Αυτή την Πέμπτη. Ναι, 28 Σεπτεμβρίου είναι τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο Δήμο Ευόσμου, εκεί είναι Νυμφαίου με Κολοκοτρώνη, την Πέμπτη στις 8 με την ομάδα της Αναδομό και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ειδικές ανακαινήσεις για Αναδομό. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM, αφήνετε και όντω μήνυμα στο 545-26. Υπομονή άλλες 6 μέρες τώρα για να δείτε τον ΠΑΟΚ, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανυπομονησία. Γενικά έχει ξεκινήσει με ένταση το πρωτάθλημα. Ζούμε κάτι διαφορετικό, έχει καθαρίσει το σκηνικό. Στη βαθμολογία είναι 4ος Ολυμπιακός και 13ος Παναθηναϊκός. Με διαιτησίες, ναι, με διαιτησίες προσεκτικές. Λάθη γίνονται, είπαμε, κατά όλων υπέρ όλων. Και ο ΠΑΟΚ χθες δεν πήρε τίποτα σπόρια κτλ. Είναι και αυτό ένα παρεπόμενο της απουσίας κόσμου. Όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος πιέζει το διαιτή να παίξει λίγο έδρα. Αυτός υπήρχαν... έχει δώσει δύο φάουλ επαφής έξω από την περιοχή τους. Που πας για τελική προσπάθεια. Πολύ... Υπήρχαν πολλές στιγμές στις οποίες ο ΠΑΟΚ δεν πήρε σφυρίγματα. Ίσα-ίσα πήρε ο Πας Γιάννενα. Καθάρισαν φάσεις, άλλαξαν δεδομένα. Είναι δύσκολο, είναι πραγματικά δύσκολο. Αυτές οι 7 αγωνιστικές πέρασαν οι μισές σχεδόν. Έχει άλλες 3. 4 δεν έχουμε παίξει. Ναι, εντάξει, έχει άλλες 3. Δηλαδή έχει τα παιχνίδια, για να δούμε ακριβώς ποια είναι. ΠΑΟΚ Λαμία στις 15 Οκτωβρίου. Άρα θα είναι και το επόμενο αυτό. Θα είναι σε καλύτερη κατάσταση αγωνιστικός χώρος που ήδη βελτιώνεται, ευτυχώς. Ευτυχώς και αυτό παίζει ρόλο. Μετά είναι πάει Καραϊσκάκη, μετά έχει ΠΑΟΚ Αστέρας στις 30 Οκτωβρίου και ΠΑΟΚ Ατρόμητος 30 Οκτωβρίου και πάει μετά στην ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ Ατρόμητος στις 20 Νοεμβρίου. Τι για να μάθεις το μήνα έχει. Και πρώτο παιχνίδι, όπως όλοι ξέρουν, με κόσμο στην Τούμπα και απορώ πώς δεν έχει βγάλει ακόμα ΠΑΟΚ τα εισιτήρια. Γιατί βλέπω εκείνη τη μέρα να γίνεται το έλα να δεις. Α, έχει και δύο εκτός έδρας μετά. Τι. Έχει δύο εκτός έδρας με Πανιόνιο και Ξάνθη από ό,τι βλέπω. Δύσκολα είσαι με Πανιόνιο. 10 Δεκεμβρίου με κόσμο στην Τούμπα. Άκου να δεις, εσύ, έχουμε ακόμα 2,5 μήνες. 10 Δεκεμβρίου παίζουμε πέρα. Ναι, είναι 3 μάτς εντός και θα περάσουν 2,5 μήνες για να ανοίξει η Τούμπα. Κατά κύπελο δεν έχει να βάλουμε. Δεν ναι, έχει κύπελο. Είναι εκτός. Πήραμε την ΕΠΟ. Ναι, την ΕΠΟ πήρατε. Δεν βάζει λίγο τις αγωνιστικές.
Μπαμ, πάμε να περάσουν οι όμιλοι. Δεν γίνεται τίποτα τέτοιο. Όχι. Ο Νιόπας δεν γίνεται να δηλώσει η έδρα την Τούμπα. Να τους μπερδέψουμε. Δεν γίνεται, δεν μετράει. Δεν μετράει. 2,5 μήνες ακόμα υπομονή. Τεράστιο το διάστημα. Τεράστιο είναι. Αλλά και τι να κάνεις. Και τι να κάνεις. Είναι πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ φέτος, ένα ΠΑΟΚ που είπαμε ότι είναι ομάδα 20 ημερών. Και ήδη αυτή την εβδομάδα κάτι δείχνει. Κάτι αλλάζει. Και αγωνιστικά και σε φυσική κατάσταση. Ο επόμενος στόχος. Ναι. Επειδή έχει γίνει μια κουβέντα, να σου πω κάτι. Πάμε στο διάλειμμα γιατί θέλω να πω πολλά. Για ποιο θέμα? Για το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Και την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Και το τι δουλεύει παράλληλα ο προπονητής. Και το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί. Ωραία. Και το τι απαιτήσεις ξαφνικά εμφανίζονται από τον περίγυρο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί γενικότερα. Αν θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί όλοι. Δεν έχει να κάνει μόνο η ομάδα, η διοίκηση, οι προπονητής, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί. Ούτε μισός κρίκος δεν πρέπει να είναι δυσλειτουργικός σε αυτήν την ιστορία. Γιατί δεν έπαιξε ο Δελιγιαννίδης. Γιατί δεν έπαιξε ο Δελιγιαννίδης. Ο οποίος Δελιγιαννίδης είναι ο μόνος που δεν το λέει. Ο Δελιγιαννίδης ξέρει γιατί δεν έπαιξε. Εντάξει, ο κόσμος δεν ξέρει. Μα τέλος πάντων. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεύτερο ημίωρο για το ΠΑΟΚ 24. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM. Αφήνετε και το μήνυμα στο 5-45-26. Να βλέπουμε και την ομάδα μας στο Facebook, γιατί και εκεί έχουμε ωραίες συζητήσεις που κάνετε για ποδοσφαιρικά θέματα. Τώρα έτυχε μέσα στο διάλειμμα να έρθουν 2-3 μηνύματα για τους δανεικούς του ΠΑΟΚ που αυτό το Σαββατοκύριακο είχαν καλές παρουσίες. Οι δανεικοί του ΠΑΟΚ. Ναι, καταρχάς να το τονίσουμε αυτό, γιατί να έρθει να μείνουμε για τον Ζάιρο που έκανε παπάδες εκεί στη Μολδαβία. Αν δει κάποιος το βίντεο θα νομίζει ότι βλέπει αγώνα σχολικού πρωταθλήματος. Ναι. Η αντίπαλη αμυντική είναι σαν τους κόνους. Αν πάμε μαζί και κάνουμε 10 προπονήσεις, τους κάνουμε πλάκα. Εντάξει. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Όπου έχουν πάει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, το επίπεδο είναι πιο χαμηλό από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Και ο Άρντα και ο Χαρίσης και ο Ζάιρο και ο Ενρίκη, ίσως να μην είναι πιο χαμηλό το επίπεδο. Του Ενρίκη δεν είναι. Αυτή η Καράμπαχ είναι πολύ καλή ομάδα. Να μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Δηλαδή έχουμε εδώ αυτούς που δεν χωράνε στο ρόστερ και θα έχουμε κάθε Παρασκευή κλάματα και κάθε Σάββατο για την αποστολή. Να μην τώρα λέμε που είναι ο Ζάιρο και που είναι ο... ξέρω εγώ. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν... Αν δεν έχεις ζήσει μια προετοιμασία να δεις τι χάνει ο Ζάιρο, ρε φίλε. Τον έχουμε δει 3 φορές. Σε 3 προετοιμασίες δεν έχει κάνει. Πώς έχει κάνει. Νομίζω δεν έκανε. 3. Ξέρουμε ποιος είναι ο Ζάιρο. Δεν είναι για... δηλαδή το επίπεδο... Καλός παίχτης. Αλλά και στα Γιάννα δυσκολεύτηκε. Στα Γιάννα είχε ρόλο, εντάξει, όχι. Δεν είχε πολλά νούμερα. Αλλά δουλειά έκανε στα Γιάννα. Ναι. Ο Γουάρντε είναι άλλη περίπτωση. Είναι καλός παίχτης. Για μένα δεν έχει ουσία ούτε αυτό. Είναι καλός παίχτης. Εγώ θα κάνει εξαιρετική χρονιά, έτσι φαίνεται, στον Ατρόμητο. Αυτός που κάνει παπάδες είναι ο Γιαννούλης. Άστο τώρα. Γιατί κοιτάω και το αμυντικό κομμάτι. Πήγαινε πέρνα τον Γιαννούλη. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει φτάσει να παίξει με τον Γιαννούλη αριστερό μπακ. Να είναι μια εναλλακτική λύση, εντάξει. Είναι αυτό, λέω. Τι. Σε χαλούσε. Άιρε. Θέλω να δω ξανά το Δελιγιαννίδη. Για να σχηματίσω πιο καλή άποψη. Παίζει και δεξιά. Ναι. Κάτι θέλει να πει όμω και σε διακόψαμε. Ναι, ρε φίλε. Βλέπω ότι τον Ταβαντούρη, επειδή είχα μια δουλειά και την ώρα που βγήκε η αποστολή, δεν έδωσα βάση. Και μετά βλέπω τον Ταβαντούρη, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα ότι ποιο θα παίξει δεξιά μπακ. Κοιτάω την αποστολή, του λέω ρε φίλε, άμα χρειαστεί, θα πάει δεξιά μπακ ο Βιερίνια σε παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Να έχω ένα μπακ που θα ανεβαίνει δηλαδή συνεχώς. Και θα πάω και αν χρειαστεί, αν υπάρχει και άλλο σενάριο, παίζουμε με 3 πίσω, δεν τρέχει τίποτα. Με τα Γιάννηνα παίζουμε. Δηλαδή, κάνεις το Λέο Βατσίτη το στόπερ και ανεβάζεις τα μπάρκ σου ψηλά. Ωραία, ανεβάζεις τους τέλος πάντων τους πλάγιους ψηλά. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια αναμπομπούλα, γιατί δεν είναι ο Δελιγιαννίδης στην αποστολή. Ναι. Κάτι το οποίο όταν βλέπεις την αποστολή όμως λες, ο Μαουρίτσιο είναι έτοιμος για 90. Όχι. Ο Σάχοφ πρέπει να επιβραβευτεί για την Τετάρτη.
Και ο Δελιανίδης πρέπει. Άλλο σου λέω εγώ. Συνδυαστικά τα δύο. Δεν ξέρω. Άστο την επιβράβευση. Ο Μαουρίτσιο βγάζει 90 όχι, λεπτό. Όχι. Όχι. Άρα πρέπει να έχω 8 από πίσω. Έχει τον Μπέλκα. Δεν είναι. Ο Μπέλκα έχει ξεκινήσει. Γιατί. Έχει ξεκινήσει ο Μπέλκα. Ο Μπέλκα εκείνη θέση του παίξε χθε. Άσε τώρα. Εμένα εκεί μ' αρέσει. Αριστερά. Αλλά τέλο πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα τον πίσε, βαρά τον αφήσω έξω. Ναι. Ήταν ο μόνο από αυτού που ήταν στον πάγκο που θα μπορούσε να παίξει. Ο μόνο. Το Μακ δεν μπορούσε να τον αφήσει απ' έξω. Τον χρειάζεσαι να θέλει τον πάγκο. Το Λιμιό δεν μπορούσε να τον αφήσει απ' έξω. Να σου πω μόνο τι θα μπορούσε να κάνει. Που και πάλι κανεί προπονητή δεν σκέφτεται να έχει άλλο μπακ στην αποστολή. Και να, μεγάλη ομάδα μιλάμε τώρα, εντάξει. Και να μην έχει μπροστινού. Δεν θα μπορούσε να λογιστεί ο Μακ Αντιπρίγιοβιτς. Mm-hmm. Ωραία. Και να είναι ο Λιμιό, ξέρω εγώ, σαν εναλλακτική στα εκτρέμ και να μπει ο Δελιγιανίδη και να μην μπει ο Κουλούρη. Αλλά είσαι πάω. Φορ περιοχή. Με αυτό σου λέω. Δεν θα πάρει. Δηλαδή, αν ήταν μέσα ο Δελιγιανίδη, θα έπρεπε να μείνει έξω ή ο Μπίσεσβαρ ή ο Μακ. Ένα από του δύο. Ή ο Λιμιό, εντάξει. Ναι. Ο Λιμιό δεν βγαίνει απ' έξω. Πάλι μπήκε χθε. Πέντε ενέργειε σοβαρέ σε 10 λεπτά. Ο Λιμιό είναι μια χαρά. Εντάξει, φτου. Είπαμε ότι για τον Λουτσέσκο που έχει μια αντιπάθεια, καταλαβαίνουμε ότι θα αντιμετωπίζονται όλα αρνητικά και θα πουλάει όχι μόνο η κριτική αλλά και η επίθεση στο Λουτσέσκο. Το καταλαβαίνουμε, το ζήσαμε ξανά και με το Δόνη και τα λοιπά και με άλλους προπονητές. Αλλά δεν μπορείς να μένεις τώρα σε ένα πρόσωπο. Υπάρχει ένας στόχος πρωταθλητισμού. Δεν είναι τίποτα πάνω από αυτό το στόχο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν 23-24 συνεργοί ποδοσφαιριστές. 6 θα μένουν απ' έξω όπως και να έχει. Μέσα σε αυτούς θα είναι και μεγάλα συμβόλαια σε κάποιες φάσεις. Είναι ο Κάνιας έξω, 20.000 συμβόλαιο. Είναι ο Κάνιας εκτός. Ποιος άλλος είναι εκτός. Τώρα έχει τραυματίες. Είχε Κάμπος Κρέσπο. Γυρίζει ο Μιστακίδης. Και εγώ σου λέω την επόμενη αγωνιστική. Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε ποιους για να βάλεις το τζάρμα στην αποστολή. Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Είδες, δεν ξέρεις. Αποφεύγεις. Κάθεσαι και λες μέσα σου, άσε ρε, άλλος πληρώνεται, εγώ θα αποφασίσω. Ο Νταλγκάς είναι του Λουτσέσκου αυτούς. Δεν είναι δικός μας. Ναι. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι άμα καθόταν κανένα 0-0 χθες... Ο Νταλγκάς δεν είναι χθες, να απολογείται στους έξω, στους μέσα. Ναι. Και άμα καθόταν κανένα 0-0 χθες, θα είχαμε τώρα... Γιατί δεν έπαιξε ο Δελιανίδης. Συλλαλητήρια και δεν ήταν ο Δελιανίδης στην αποστολή. Δεν μπορεί να αυτό πάει θα συνέβαινε. Μια ομάδα έτσι. Δεν μπορεί να πάει μια ομάδα έτσι, παιδιά. Γι' αυτό αναφέρομαι σε όλους τους κρίκους. Συμπεριλαμβανομένων και το ΜΜΕ. Αν λοιπόν στα ΜΜΕ υπάρχει ο παραγωγός ο οποίος ζει από τις θεωρίες συνωμοσίας, ωραία, και αρχίζει και πουλάει ότι ο Λουτσέσκου παίρνει χαρτάκι, γι' αυτό είναι ο Δελιανίδης έξω. Εντάξει, και εσείς το τρώτε, sorry, αλλά είστε χαζοί. Ναι, και σκέψω ότι είμαστε σε μια χρονιά που δεν έχει ποδοσφαιρικά τίποτα άλλο η πόλη. Τίποτα άλλο. Άρα όλη η πόλη περιμένει το ΠΑΟΚ και το 1 τρίτο της πόλης θα επικεντρώσει τα αρνητικά. Μισεί τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μισεί τον ΠΑΟΚ. Θέλει να πεθάνουμε κάθε όλοι. Κάθε Κυριακή, ναι. Τι πήγε στραβά να το... Αυτό. Όχι τι πήγε, τι θα πω, τι υπέθεσε τι πήγε στραβά. Χθες άκουσα άλλο ραδιόφωνο για 10 δευτερόλεπτα στο ταξί. Ωραία. Όλος ο ΠΑΣ ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, είπε ο Πετράκης. Ναι. Εκεί, στο λαϊκισμό, στο πόσα παίρνει. Να πονέσει η τσέπη σου που τον ακούς. Ωραία. Όταν εμείς, ξέρω, κερδίζαμε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι δύο φορές έχοντας 10 φορές μικρότερο μπάτζετ. Με Αναστασιάδη προπονητή. Με όλο τους άντρες προπονητή το κερδίσαμε δύο φορές, μην μπερδεύεσαι. Ξέρω δεν είχες χωνιές... και τόσο μικρό μπάτζετ. Είχα ρε φίλε 10 εκατομμύρια και είχαν 40, δεν κατάλαβα. Ναι. Θυμήσου το ρόστερ που είχε ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή. Με Μαρέσκα, Λούα Λούα και ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πρέπει για να πετύχουμε το στόχο πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Όλοι έχουμε εκνευρισμό από το καλοκαίρι που έφυγε. Δεν γίνεται να μην έχεις εκνευρισμό, αλλά σιγά σιγά κάλμα. Και εγώ με ψυχοφάρμακα ήμουνα, τι να πω, ότι ήμουνα καλά. Τι να πω. Τα νεύρα μου τσατάλια. Καλημέρα μου έλεγε ο άλλος, στο σπίτι σου του έλεγα.
Ωραία. Αλλά δεν γίνεται. Βλέπουμε κάποια πράγματα να προχωράνε. Ας τα βοηθήσουμε να πάνε πιο γρήγορα. Και φανταστείτε τι θα γίνει στις κρίσεις. Θα έρθουν και κακά αποτελέσματα. Αν εμείς, αν μας στείνεται ένας μηχανισμός κυνηγητού του ΠΑΟΚ πριν τα παιχνίδια, επειδή δεν μπήκε ο Δελιγιαννίδης στην αποστολή, δηλαδή άμα δεν κερδίσουμε το Σάββατο στη Λάρισα θα γίνει, ρε. Χτύπα ξύλο. Δεν κάνεις πρωταθλητισμό έτσι. Πρωταθλητισμός είναι η προσήλωση στο στόχο, ωραία, η σταδιακή εξέλιξη, η πίστη του μηχανισμού και του περίγυρου που μπορεί να το καταφέρει, ωραία, και μηδέν μύρλα. Και μηδέν μύρλα. Χθες η ΑΕΚ το γύρισε από την άβρα της. Καθαρά από την άβρα της το γύρισε. Με το που γίνεται το 1-2, ξέρεις σίγουρα ότι θα το ισοφαρίσει. Δεν ξέρεις ότι θα το πάει πιο πέρα, αλλά ξέρεις σίγουρα θα το γυρίσει. Θα το ισοφαρίσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τον κάθε μίζερο. Και αν έχει προβλήματα ο καθένας στη ζωή του, να τα κρατήσει εκεί πέρα. Εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ Ολυμπιακός να μην κράζει κάποιος άμα γίνει μια στραβή, αλλά να προσέχουμε και τι κράζουμε. Και εμένα π.χ. δεν μου άρεσε η αλλαγή του Πέρκα χθες. Τι να κάτσω να κάνω τώρα, group στο Facebook γιατί άλλαξε τον Πέρκα. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι 1-0 το αποτέλεσμα, διαφορετικό 1-0 από αυτό της προηγούμενης Κυριακής, γιατί η προηγούμενη Κυριακή πράγματι ήταν ο ορισμός του μισό 0, αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Χθες ήταν άλλο πράγμα, με καλό αντίπαλο, έτσι, πραγματικά μια οργανωμένη ομάδα που δεν τα παρατάει, δύσκολα χάνει. Η μοναδική ομάδα που δεν έχασε την ΑΕΚ και θα μπορούσε σαφώς να την κερδίσει ο Πας Γιάννη, είναι ομάδα που έχει πάρει αποτελέσματα από τον ΠΑΟΚ. Και πολύ καλά στημένη αμυντικά. Ομάδα. Πολύ καλά στημένη δύο αμυντικά. Ετών και παραπάνω. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ 20 ημερών. Ναι, πράγματι όσα παίρνει ο Βιερίνη τα παίρνουν όλοι μαζί από τον Πας Γιάννη, αλλά αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Όταν ο ένας δουλεύει 15-20 ημέρες για να κάνει ομάδα και ο άλλος δουλεύει 2 χρόνια, αυτή είναι η διαφορά. Και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μπήκαν οι 4 παιχταράδες του ΠΑΟΚ, γιατί πράγματι είναι παιχταράδες και οι 4, και θα κάνεις παπάδες από το πρώτο 15ημέρο. Μα δεν είναι έτοιμο. Δεν γίνεται. Κανείς τους δεν είναι έτοιμος. Ο Μαουρίτσιο όταν βρει ρυθμό, αυτά τα γκολ που χάνει δεν τα χάνει. Αυτό δείχνει καριέρα του. Ο Ζαμπράνο σταματημένος έπαιζε χθες. Δεν τους έβλεπε βέβαια. Τι που λένε είναι αυτό. Φτου. Θέλει... Βιερίνια είναι πίσω πολύ. Βιερίνια θέλει ένα μήνα για να έρθει. Θέλει πολύ δουλειά. Σε φυσική κατάσταση. Αλλαγή νοοτροπίας που όλοι ξέρουμε ότι χρειάζεται. Και αυτό είναι κάθε μέρα η αλλαγή νοοτροπίας. Απομόνωση στο ένας μέναν. Δεν κυκλοφορούμε γρήγορα την μπάλα. Έχουμε θέματα. Χθες έγινε λίγο περισσότερο. Ακόμα στο επίπεδο που είμαστε, δεν είμαστε ακόμα καλά. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα μετράει το αποτέλεσμα. Αυτή την περίοδο της δουλειάς, μέχρι να φτάσει σε καλό πραγματικά επίπεδο ΠΑΟΚ, έχει ανάγκη αυτό το μισό μηδέν. Χθες μάλλον είδαμε προς τα που πάει το πράγμα για τον κορμό της εντεκάδας. Έτσι, προς τα που πάει το πράγμα. Ωραίοι στο τέρμα, φυσικά, που είναι μια χαρά. Η αμυντική τετράδα αυτή προφανώς θα στηριχθεί πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ στους 4, με τον Ζαμπράνο. Ναι, μόλις συνεχίσουμε λίγο βέβαια πρέπει να γίνει και ένα rotation στο Μάτος, εντάξει. Ανεβαίνει συνέχεια ο Μάτος. Αρχίζει, βρίσκει τον εαυτό του. Το δίδυμο των αμυντικών χαφ, μάλλον αυτό θα βλέπουμε πιο συχνά. Αυτό δείχνει να ταιριάζει. Ο Τσίμιροτ έχει σοβαρευτεί, ξέχασε τι γίνεται το καλοκαίρι και ο Μαρούτσι είναι φοβερή η ποιότητά του. Το αντιλαμβανόμαστε, όσο πίσω και αν είναι και όσο πια βγάζει ένα 60 λεπτό, δεν μπορεί παραπάνω. Μέσω επιθετικά τριάδα χαμός γίνεται, αλλά ο Ελ Καντουρί στο 10 και ο Βιερίνια στη μια πλευρά, μάλλον εκεί θα βασιστεί κυρίως ο ΠΑΟΚ και ο Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Βλέπουμε όλοι, καταλαβαίνουμε ότι προς τα εκεί πάει ο σχηματισμός ενός κορμού. Αυτοί, 7-8 παίκτες. Και από εκεί πέρα υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν υποψήφοι. Βλέπουμε ότι ο Πέλκας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τον χρησιμοποιεί παντού.
σε όλες τις θέσεις. Και υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός για τις υπόλοιπες θέσεις. Χθες ο ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ έφτασε 16 τελικές. Από αυτές οι 4-5 ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, φτιαγμένες με ομαδική προσπάθεια. Το γκολ που χάνει ο Ελκαντουρί είναι πολύ ωραία επίθεση και τελική πάσα του Πρίγιοβιτς. Το χάσε ο Ελκαντουρί. Η κεφαλιά του Πρίγιοβιτς είναι μια πλαγιοκόπηση. Με την κοτσίδα. Η κοτσιδιά ήταν. Ναι. Ωραία φάση, άτυχη στιγμή πάλι. Η φάση Πρίγιοβιτς Μάτος με το Βελίδη. Και αυτή. Άτυχη φάση. Ναι. Το γκολ συνεργασία. Είχε ο ΠΑΟΚ μεγάλες φάσεις. Και όλο αυτό συνδυάστηκε με μεγάλη προσοχή στην μεσοαμυντική λειτουργία. Δεν απειλήθηκε καθόλου ο ΠΑΟΚ. Μια κεφαλιά νομίζω του Κουζορώνη είναι όλο το παιχνίδι και ένα σου του Κουζορώνη πάλι που δεν ήταν ασχετικά. Δηλαδή αυτές ήταν. Τέσσερις τελικές είχε πάσει, δύο στην εστία, οι δύο τελικές στα πουρνάρια και η μία τελική που έγινε στην εστία ήταν ένα τζούφιο που πήγε στα χέρια του. Άρα το 1-0 μπορεί να δημιουργεί μια εντύπωση δύσκολης νίκης κτλ. Δεν ήταν όμως τέτοια η χθεσινή νίκη. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν μια επιβεβαίωση της βελτίωσης που ο ΠΑΟΚ άρχισε να εμφανίζει από την Τετάρτη και μετά. Θα δούμε όμως και τα άλλα 2-3 παιχνίδια για να επιβεβαιωθεί αυτή η βελτίωση. Α, τώρα έχει εκτός έδρας μάτς. Σε μια εχθρική έδρα. Και με κακό αγωνιστικό χώρο. Σημαντική παράμετρος. Γιατί άμα ήταν χαλή το γήπεδο, δεν θα φοβόμασταν ιδιαίτερα. Για να δούμε λοιπόν και εκτός έδρας αν θα επιβεβαιωθεί η άνοδος του ΠΑΟΚ. Σάββατο βράδυ το παιχνίδι στη Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει. Αλλάζουν πάλι προπονητή αυτή. Δεν νομίζω. Είδαμε ότι ο Απόλλωνας είναι αδύναμος σε σχέση με τους άλλους. Έτσι, αυτό στη Ριζούπολη ήταν μια απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Το μάτς με τον Απόλλωνα συνεχίζεται. Η χρονιά συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από το παιχνίδι να σημειώσουμε. Εντάξει, εσύ αρχίζει η ομάδα και αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου τώρα είναι να βρίσκει χημεία. Δηλαδή του άρεσε το δίδυμο Τσίμινο του Μαουρίτσιο από το παιχνίδι Κυπέλλου, το ξαναχρησιμοποίησε. Του άρεσε. Ήταν αποτελεσματικό το δίδυμο Ζαμπράνο Βαρέλα. Έχει ένα προβάδισμα. Ωραία. Χώρεσε τον Μπέλκα στα αριστερά. Γιατί τον Μπέλκα τον θέλει, ειδικά τώρα. Είναι σαφές ότι τον θέλει. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν δεν κυκλοφορεί τόσο γρήγορα θα έπρεπε την μπάλα, χρειάζεσαι αυτόν που θα πάει κατά μέτωπο. Έβαλε το Βιερίνια, είδε δεν είναι έτοιμος. Εγώ δεν πιστεύω θα τον βάλει στη Λάρισα. Έτσι πιστεύω. Εκτίμηση κάνω, εντάξει. Θα του δώσει λίγο χρόνο παραπάνω για να έρθει. Να τον ξεκινήσει εννοώ, εντάξει. Φίλος γράφει 3-3-3, ο Μαουρίτσιο χθες ήταν τόσο απλός και βρίσκονταν παντού στο γήπεδο που έτριβα τα μάτια μου. Σκεφτείτε να είναι και 100% έτοιμος. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο ΠΑΟΚ απέκτησε για χρόνια, δεν είναι δανεικός αυτά κτλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί. Μεγάλη υπόθεση. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έλειπε, πραγματικά. Σκεφτείτε και να είναι 100% έτοιμος. Με τον Σαμπράνο, ό,τι πίεση και να μας κάνουν, θα βγάζουμε την μπάλα με ασφάλεια. Ο Μαροκινός, πάντως, δεν έχει δείξει πολλά πράγματα. Γράφει φίλος και για τον. Ναι, καλά, και όμως χθες υπάρχουν 4-5 φάσεις, φίλε, που δείχνει την ποιότητα. Δηλαδή εκεί το σπάσιμο με το εξωτερικό στον Μακ, που δεν τη πάει ο Μακ, στον Πρίγιοβιτς που είναι μόνο στο πέναλτι, σου δείχνει ότι έχει την ποιότητα. Δεν είχε δυνάμεις ο Κρυκατούρη. Εγώ ήθελα, δηλαδή πίστευα θα βγει αυτός και όχι ο Πέλκας, για να πάει ο Πέλκας στο 10 και να πάει ο Λιμνιός στα αριστερά. Έτσι νόμιζα θα γίνει. Αν αυτά που έκανε ο εκπληκτικός χθες Πέλκας και διαβάζω μηνύματα από την ομάδα μας στο Facebook. Τα έκανε κάποιος ξένος, θα κελαϊδούσαν τα ράδια για τον μάγο από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Τώρα που είναι ο Πέλκας, είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εμείς σας είπαμε ότι ο Πέλκας ήταν ο κορυφαίος στην προετοιμασία. Το βλέπετε και στους αγώνες. Όσοι θέλουν, όσοι έχουν καθαρά μάτια και δεν έχουν εμπάθειες και δεν τους έχει χτυπήσει ο νεοπλουτισμός στο κεφάλι, καταλαβαίνουν
ότι ο Πέρκας είναι πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Όσοι έχουν εμπάθεια και θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι οι ίδιοι στη θέση του, ωραία, και κράζουν παραδοσιακά αυτούς που είναι δικά μας παιδιά, δεν το βλέπουν. Και όσον αφορά την αλλαγή, κύριε Λουτσέσκο, όταν ένας παίκτης κάνει παπάδες, δεν βγαίνει αλλαγή. Με το που τον έβγαλες, έκατσε η ομάδα. Και τελειώνει με την υπερβολή. Αν τρώγαμε καμιά στραβοκλωτσιά, θα έπινες καφέ με τον Χάση σήμερα. Εντάξει. Άλλος φίλος, η ομάδα ανεβαίνει, όμως η ΑΕΚ έχει ήδη καλή ομάδα και είναι δεμένη σαν οργανισμός. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέτε πως δεν έχει μεγάλη ποιότητα. Δεν έχει, ρε φίλε. Το Γιώχανσον έχει στα χαφ και τον. Τι έχει. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, δες, τερματοφύλακες. Ο Ανέστη. Κάνε σύγκριση στα στόπερ. Ο Τσόσιτς. Ποιος Τσόσιτς. Ναι. Δεν ήταν μπασκεμπολίστας στην Εθνική Σερβία παλιά. Ναι, μόρφη μεγάλη. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, δεν. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Έχω δεξί μπακ το Μάτος, έχουν τον Γκάλο. Αριστερό μπακ έχω αυτόν που έχω. Χθες βάλαν τον μπακάκι. Αυτός ο αριστερός μπακ που έχω είναι Ισπανός. Ναι. Είναι καλός παίχτης. Ωραία. Στα χαφ έχω Τσίμιρο, τέχουν Σιμόες. Ξύστα με γκασμά. Έχω Μαουρίτσιο, έχουν Γιώχανσον. Στο 10 έχω τρεις λύσεις. Ελκατουρί, Μπίσες, Βαρπέλκα. Αυτή. Το Μάνταλο. Το Μάνταλο. Που τον βάζουν και αριστερά. Το Χριστοδουλόπουλο έχουν που είναι game changer, αλλά και αυτό πρέπει να είναι στη μέρα του. Εντάξει. Και ο Αραούχο, ο οποίος. Και χθες έχει μία assist, ok. Αλλά δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αγώνα, έτσι χάνει μεγάλες φάσεις. Δηλαδή, αν του έρθει τώρα του Πρίγιοβιτς η σέντρα αυτή του Χριστοδουλόπουλου στο 1, πότε ήταν στο 2, υπάρχει περίπτωση να μην το παστελώσει. Άλλοι παίκτες βέβαια, εντάξει. Ο Αραούχο είναι πιο περιφερειακός παίκτης, ο άλλος είναι πιο περιοχής. Ο Αραούχο μπορεί να δημιουργήσει μόνος του, ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί. Αλλά στις τελικές. Δεν στατιστικά ο ένας, δεν στατιστικά ο άλλος. Και τι βάθος. Ξεχνάς, μου φαίνεται, στη θέση του Δελιγιαννίδη παίζει ο Λέοβατς. Δεν το λες και κολόνα εκεί στα αριστερά. Ναι, δεν μπορεί όμως ταυτόχρονα ένας προπονητής να φτιάχνει φυσική κατάσταση, να ψάχνει τη χημεία. Ωραία. Να πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Να λειτουργεί σαν σε προετοιμασία ενώ παίζουμε σε επίσημα παιχνίδια. Να υπάρχει ο στόχος του πρωταθλητισμού και να σου δίνει και υπεραξία σε παίκτες. Θα ψάξει τις σταθερές του πρώτα. Εκτός αν θεωρείτε ότι ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό στο κύπελο είναι η απόδειξη ότι ο Δελιγιαννίδης πρέπει να παίζει βασικό στον ΠΑΟΚ. Τότε το ξανασυζητάμε. Λες και εμείς τον Δελιγιαννίδη δεν θέλουμε να το δούμε στον ΠΑΟΚ βασικό. Θα τον δούμε. Πώς θα βρει ομάδα σταθερές όταν για να κρατηθούν οι ισορροπίες θα πρέπει συνέχεια να γίνεται rotation ώστε όλοι να παίζουν. Όχι, δεν είναι, δεν θα γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια rotation. Και δεν υπάρχει και λόγος χωρίς Ευρώπη να γίνεται συνέχεια rotation. Δεν είναι. Το πρέπει όλοι να παίζουν είναι σχετικό. Εμένα το ανησυχητικό με τον Λουτσέσκου χθες ένα ήταν και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι η αλλαγή του Πέρκα. Για ποιον λόγο? Φοβάμαι, επειδή έχουν πέσει πολλά στο Ρουμάνο, μην κάνει την αλλαγή του Πέρκα επειδή ξέρει ότι δεν θα αντιδράσει. Ωραία, και δεν βγάζει τον Ελκατουρί εκείνη την ώρα, φοβούμαι ότι θα αντιδράσει. Αυτό όμως είναι μια εικασία. Δεν το ξέρω. Αλλά αν το κάνει γι' αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, φίλε, που θέτει στο 533. Δεν υπάρχει. Είναι ρωτάει για τη Ρίτα του Σαμπράνου. Είναι ζήτημα το οποίο χειρίζονται και το προσέχουν και το δεν το δημοσιοποιούν. Άστο καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει εκεί προς τη ρώσικη πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ και θα δούμε τι θα καταφέρουν στην πορεία. Δεν θα μάθει πληροφορίες γι' αυτό. Έτσι, γιατί και άλλες φορές το ακούσαμε. Άστο καλύτερα. Νομίζω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εδώ έγιναν τόσες θυσίες και τόσα πράγματα αυτό το καλοκαίρι για να έρθει ο παίκτης. Ήρθε, τον βλέπουμε ήδη. Και, ναι, πρέπει να τον ξαναδούμε. Αυτή είναι μια αλήθεια. Μακάρι να τον ξαναδούμε. Και καταλαβαίνεις ότι άμα περάσει αυτός καλά εδώ και ποδοσφαιρικά και έξω ποδοσφαιρικά, θα είναι σύμμαχος για να τον ξαναβλέπουμε και τα επόμενα χρόνια. Πάμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα για να ανοίξουμε και γραμμές να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί έχετε πολλές απορίες, πολλές σκέψεις. Να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Επιστρέφουμε γρήγορα
με γραμμές. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, όπως κάνουμε σχεδόν πάντα μετά από αγώνες του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε και γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για ό,τι πήγε καλά, ό,τι πήγε στραβά, για πρόσωπα, για ποδοσφαιριστές, για προπονητή, για το πρωτάθλημα. Βεβαίως, μια και ξεπεράσαμε τις 5 αγωνιστικές, έχουμε μια εικόνα για τις ομάδες. Είχαμε ΑΕΚ Ολυμπιακός χθες. Για ό,τι βλέπετε, 23-10-2-87-8-8-8. Ανοίγουμε γραμμές. Λογικό να νιώθεις ασφάλεια όταν έχεις center back Νεαπολίτη. Μην τρώτε πρόλογο για Περού κτλ. Εδώ αυτός δικός μας είναι. Γράφει ένας από τη Νεάπολη. Παιδιά, αν το δείτε από πίσω, όταν βγαίνει για προθέρμανση, είναι ίδιος ο Αθανασιάδης. Ίδιος ο Κλάους. Φοβερό. Για τον Ζαμπράνο, έτσι. Αληθεύει ότι ο Έγγελς θα κάνει τον πορτιέρι στο Κολωνάκι. Βέβαια, με ελεύθερη είσοδο, γιατί δεν μπορεί να κόψει κανέναν. Ναι. Ο Ευαγγέλου χθες σε παιχνίδι 75-25 κατοχή έδωσε τα ίδια φάουλ. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ισχύει και αυτό. Πάμε να σας ακούσουμε. Καλό μεσημέρι στον πρώτο. Καλημέρα. Γεια σας. Δημήτρη, τίποτα. Μια καλημέρα πήρα να πω. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Από Κυλκής είμαι, Ανδρέας. Αν υπομονείς να πας στο γήπεδο. Για τον Κυλησιακό. Όχι. Για τον Πάοκ. Δεκέμβριος, Δεκέμβριος. Ναι, ναι. Θα προσπαθήσουμε τώρα το Σάββατο για Λάρισα, αν και το κόβω δύσκολο. Ναι. Εκεί... Γιατί τίποτα θα περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στη Λάρισα μόνος, έτσι, δεν έχει οργανωμένα πράγματα. Όχι. Μόνος, αλλά με φιλαράκι θα πάω, δεν θα πάω, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, ομάδα θα πάει καλά, λίγο υπομονή να έχουμε και ομάδα θα πάει καλά. Να μην αρχίσουμε τη μύρλα, δηλαδή, αυτό που μας τρώει χρόνια τώρα. Άμα δεν αρχίσουμε αυτό το πράγμα, θα πάει καλά, αναγκάστηκα η ομάδα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δύσκολο, αλλά δεν είναι κατόρθωτο. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μια χρονιά με αυτά τα προβλήματα, το ότι δεν παίζουμε με παδούς, δηλαδή, τι να κάνουμε, να τρωγόμαστε με τα ρούχα μας, δηλαδή, πάλι. Το νιώθεις πάντως ότι γίνεται κάτι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Το νιώθεις, δηλαδή, είναι σαν να βρισκόμαστε 20η αγωνιστική, τέτοια ένταση επικρατεί. Ναι, αλλά εντάξει, μας ακούμε στην αρχή. Μην τρελαινόμαστε κιόλας. Για να δούμε ποιος αντέξει. Το πρωτάθλημα είναι, εντάξει, λογικά είναι καλύτερο. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα εξωαγωνιστικό, δηλαδή, μέχρι στιγμής. Αυτό θέλω να πω. Εγώ αυτό λέω. Και τον Ολυμπιακό μην τον υποτιμάει κανείς. Ολυμπιακός είναι, πρωταθλητής είναι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήλπιζα χθες να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Άσος Σάκ, εμένα προσωπικά δεν με βολεύει, λέω εγώ. Γιατί νομίζω και όταν σταθεί προς τα πάνω. Εγώ με τις άποψεις, τα ντέρμπι όλα είναι να βγουν Άσος χ, κανένα διπλό. Μπας και πάρουμε εμείς κανένα. Εγώ το λέω αγωνιστικά. Δηλαδή, προτιμούσα να κερδίσει ο Ολυμπιακός χθες. Δηλαδή, δεν τον υπολογίζει τον Ολυμπιακό σαν αντίπαλο. Πιο πολύ υπολογίζω την ΑΕΚ, το Μελισανίδη δηλαδή. Οκ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενο. Χαίρετε. Χαίρετε, παιδιά. Γεια σας. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, φίλε. Συνοικία θα μας θες, μεγάλη είναι η Αθήνα. Τι να σου λέω, συνοικία, Σαλαμίνα. Σαλαμίνα, ρε φίλε, χρόνια και σαμάνια έχω να πάω. Ο Γαβαθιώτης μένει εκεί, τον βλέπεις καθόλου? Α, δεν τους ξέρω πολύ καλά. Εγώ ουσιαστικά Περιστεριώτης είμαι, απλά μένω τα τελευταία 5 χρόνια. Ωραία είναι. Λόγω δουλειάς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, καταρχήν συμφωνώ με τον Σταύρο, εγώ δεν με τρομάξανε και οι δύο χτες, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει. Και αυτό γιατί ο μεν Ολυμπιακός έκανε, εντάξει, αυτοκτόνηση. Ομάδα, ας πούμε, που έχει και κάποια εμπειρία και τα λοιπά, που λέμε ο Δημήτριο πρωταθλητής και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και έχει φτάσει το 60 να πούμε και είσαι 0-2, έχεις βουβάνει το γήπεδο και τα λοιπά και το χάνεις με κάτω τα χεράκια, δείχνει και το χάλι σου. Από την άλλη και η ΑΕΚ έχει παίξει από τα 5 παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα τα 4 στο γήπεδο της, έτσι. Γιατί και με τη Λαμία στο γήπεδο της έπαιξε. Ναι. Λοιπόν, και το ένα εκτός κόντεψε να το χάσει. Και το ένα ακριβώς εκτός κόντεψε να το χάσει. Ναι. Λοιπόν, δεν το λέω επειδή η δικιά μου η ομάδα είναι, ξέρω εγώ, βλέπουμε παπάδες ή οτιδήποτε, αλλά πραγματικά για να πάρεις το πρωτάθλημα πιστεύω ότι όταν είσαι στην κακή σου περίοδο, εάν παίρνεις τα παιχνίδια, παίρνεις το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό το είχε και ο Ολυμπιακός πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια με τη διαιτησία που τον κράταγε. Βεβαίως. Η ΑΕΚ,
Αυτό που έχει, που δεν έχουν οι άλλες ομάδες, πέρα από μια συνοχή που είναι λογική, ας πούμε, η κρατήση και τον προπονητή της, είναι ότι τρέχει πάρα πολύ, αλλά έτσι έτρεχε και ο Παναθηναϊκός του Ζουνίδη για κάποιο διάστημα και όλοι είχαν τρελαθεί, αμάν τη βλέπουμε και έτσι αλλιώς. Μόλις έπεσε και κάνει κοιλιά η φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού, του κάνει πλάκα ο Πανετολικός. Λοιπόν, πιστεύω αυτό που λέτε, ότι αν πραγματικά αφήσουμε και λίγο ήσυχη την ομάδα, γιατί είμαστε και λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, όλα μας στένε να πούμε, καλύτερα μπορεί να πάει, χειρότερα αποκλείεται. Αυτό που μου έκανε εντύπωση χτες, για να τελειώνω και να μιλήσουν κι άλλοι, είναι πραγματικά αυτό που έβλεπα με τον Μαουρίσιο, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει πάρα πολύ στο Μανώλη το Μαυρομά της περιγραφής. Δηλαδή Μαουρίσιο κόβει και Μαουρίσιο στο Μαουρίσιο και βγάζει κόλλο Μαουρίσιο. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Δηλαδή τον βλέπεις στη φάση που κόβει και ξαφνικά τον βλέπεις... Αυτό το ξαφνικά. Κάνει... Αυτό είναι η διαφορά. Γιατί εκεί που ξαφνικά κοιτάς την μπάλα που είναι περιφερειακά στην περιοχή και πας κόβει το μάτι σου να δεις ποιοι έχουν πατήσει, βλέπεις και το Μαουρίτσιο και λες πότε έγινε αυτό, ρε. Αυτό το πράγμα έχει ο Μαουρίτσιο. Είναι, εν τω μεταξύ, οι πάσες του 95% είναι σίγουρες, έτσι δεν πουλάει μπάλες. Λοιπόν, και επίσης αυτό που θέλω να πω, που δεν το θυμάμαι, παιδιά, είμαι 57 χρόνων, βλέπω την ομάδα από το 70. Λοιπόν, μιλάμε ότι αυτό που δεν έχω ξαναδεί από αμυντικό μας και ειδικά κεντρικό αμυντικό μας είναι η μεταβίβαση που κάνει στις πάσες του, ας πούμε, και η σιγουριά που κατεβάζει το παιχνίδι, αυτό που είχε ο Ζαμπράνο, ας πούμε. Απλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αν περισσότερο ανεβεί και τα λοιπά, θα είναι σαν να έχεις ένα, να μην πω δεκάρι, αλλά ένα οχτάρι, ας πούμε, στην άμυνά σου. Όσον αφορά τις μεταβίβασεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καλά πλάκα κάνεις. Γι' αυτό ανακτήσαμε εμείς όλους. Αυτό που λένε και για το, γενικότερα την ομάδα. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν προσέξατε χτες, που το προσέξατε βέβαια, ο ΠΑΣ κατά διαστήματα και στις αρχές των δύο ημιχρόνων προσπάθησε να κάνει, να πρεσάρει πολύ ψηλά και δεν έπαιξε. Και βοήθησε και ο Ρέης αυτό. Ναι. Βοήθησε και ο Ρέης. Αυτά, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Επόμενη, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Έλα, γεια. Πιο κοντά μίλα, δεν σε ακούμε. Καλημέρα. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι, καλά είμαστε. Παίρνω από εξωτερικό, γι' αυτό και ίσως να έχω... Από πού? Κάποιο μικρό. Από Ελβετία, από Ελβετία. Με αυτό, έχουμε Ελβετίους ακροατές, εγώ το ξέρω, χρόνια το λέω, αλλά δεν ακούει κανείς. Βέβαια, international είμαστε, ναι. Παίρνουμε, βρήκαμε λίγο χώρο. Πόσο καθαρίζεις, κάθε δεκάρικο το μήνα? Μακάρι να φτιάξετε με δεκάρικο το μήνα, αυτά τα ποσά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα πιο πολύ να σταθώ, να δώσω πάρα πολύ συγχαρητήρια στο Σταύρο. Μισό λεπτάκι λίγο, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, γιατί τώρα βγαίνω λίγο έξω. Έχει κρύο. Λοιπόν. Για να καπνίσω, όσο πως δεν καπνίσω. Σήμερα είμαστε 15-16 βαθμούς, σήμερα είμαστε πολύ καλά. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έλεγες τα συγχαρητήρια στο Σταύρο, ρε, έλα, μην τα κόβουμε αυτά. Να δώσω τα συγχαρητήρια στο Σταύρο, ναι, λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στο Σταύρο, γιατί σήμερα έδειξες το πρόβλημά μας. Και πρέπει να το θίγεις καθημερινά, φίλε Σταύρο, γιατί όντως αυτή η μύρλα, τα social media... Λάθος κάνετε, λάθος κάνετε. Όσο το λέτε, τόσο χειρότερα θα γίνεται. Κάντε λάθος. Συγγνώμη ρε παιδιά. Καλά. Κάνουμε λάθος. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε ένα παίχτη. Είναι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτό ακριβώς. Πολλά... Είναι ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην έχει και πίεση και μύρλα. Δεν γίνεται. Όχι για την αποστολή. 30 χρόνια έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Ναι, εκεί ήθελα να σταθώ, Δημήτρη μου, στην αποστολή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, επειδή είναι ένα παιδί εκτός αποστολής. Αυτό το μήνυμα εκλαμβάνει όλος ο κόσμος που, συγγνώμη, που διαβάζει sites, που διαβάζει Facebook, το εκλαμβάνει. Και αυτό ναι, στο Facebook είναι κυρίως, είναι στο Facebook. Στην Κερκίδα. Άλλος όχι, άλλος κόσμος της Κερκίδας. Ας που δεν έχει τώρα κόσμο της Κερκίδας, αλλά είναι άλλος ο κόσμος. Είναι πολύ διαφορετικός ο κόσμος στο διαδίκτυο από ό,τι στα υπόλοιπα. Όχι, κάνετε λάθος, ο ίδιος ο κόσμος πάει. Ναι, καλά. Πλέον έχουν μεταφερθεί όλα στο ίντερνετ. Ο καθένας παλιά, να σου το καταλάβεις, παλιά έβγαινε μια εφημερίδα, έτσι, έλεγε κάτι, έλεγε, πήγαινε στο γήπεδο και έβγαινε την αποστολή στο γήπεδο. Τώρα, ξέρει ο άλλος δύο μέρες πριν και έχει δύο μέρες προθεσμία να κράξει. Θα υπήρχε χθες μουρμούρα στην Τούμπα για το Δελγιανίδη. Σε δύο μέρες προλαβαίνω να τους διώξω όλους και να πάρω έναν άλλον.
Ναι. Δηλαδή αυτή είναι πραγματικά, είναι πολύ κακό, πολύ αρνητικό. Ήθελα να πω, δεν θα μπορούσε και εσείς από τη μεριά σας να το, εγώ, να το μαλακώσετε. Εγώ να, παθαίνω αμόκ όταν διαβάζω τον άλλον να λέει με περίσσια άνεση, σαν να μην τρέχει τίποτα, ότι ο προπονητής πήρε χαρτάκι. Εκεί, θες, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εγώ θυμάμαι παλιά, αν το έλεγε ο παδός άλλης ομάδας αυτό στην καφετέρια, θα πέσαμε κλωτσιές. Θα του λέγαμε τι είναι αυτά που λες, δεν καραγκιόζει για τον ΠΑΟΚ, πάτα κιούτα, θα γινόταν ένα μακελιό. Ωραία. Είναι τώρα με και τώρα φτάσαμε οι δικοί μας... Να τα λένε με τόση άνεση. Δηλαδή απίστευτο, δε. Αυτό. Παιδιά, εγώ διάβασα μερικά πράγματα και στο δικό σας το site και στο blog, ας πούμε, που μπαίνει ο άλλος και γράφει, ας πούμε, με τόση άνεση, βρίζει το Λέοβατς. Κάτσε ρε φίλε μου, ήταν κακός ο Λέοβατς χθες. Παιδιά, ήταν κακός ο Λέοβατς. Σε σχέση με το προηγούμενο, δεν είχε καμία σχέση. Δεν ήταν και σούπερ, ειδικά στο πρωτομήχρονο, μετά βελτιώθηκε. Ναι, ήταν, τάξη, λογικό είναι. Ένας παίκτης, ο Νίκη, του δίνει ένα ενδιαφέρον μετά από ένα μήνα. Οι προπονήσεις μπορεί αυτό να τον βαρύνει περισσότερο. Λένε ότι πήγε πολύ καλά αυτή τη εβδομάδα στις προπονήσεις. Πέρα από το. Από τους Κυριακούς. Εντάξει, αλλά χθες εγώ δεν είδα να λέω βασικά από ένα λάθος στο πρώτο ημίχρονο που του φύγε λίγο η μπάλα σε μια πάσα. Αυτό ήταν το μόνο αρνητικό που θα μπορούσε να το χρεώσει. Αλλά να βγαίνει πριν το μάτς και μετά το μάτς και να τα βάζει με το Λέοβατς. Με έναν παίκτη του ΠΑΟΚ φυσικά, έτσι. Όχι με έναν παίκτη του Ολυμπιακού. Εδώ ρε, παρατηρούσα τον... Μιας άλλης ομάδας. Παρατηρούσα τον Μπακάκη χθες. Ο οποίος υποτίθεται κάνει μια σούπερ σεζόν, εντάξει. Που ανέβηκε μετά το 0-2, είναι η αλήθεια. Από τότε που τον μίλησα, δηλαδή ξύπνησε ο Ρομπέρτο Κάρλος μέσα του. Ο Μπακάκης, σε πληροφορώ, από τον Κίτσιο λιγότερα στοιχεία έχει. Και εμείς τον Κίτσιο το σκίζαμε κάθε μέρα. Πού πας με Κίτσιο. Και οι άλλοι θα τον πουλήσουν 2-3 εκατομμύρια αυτό. Ναι. Εδώ πουλήσαν παιδιά άτομο με 13 φορές έπαιξε στην Αλφα Εθνική και τον πουλήσαν 20 εκατομμύρια. Αυτά που λένε. Ναι, αυτά που λένε. Το Μπακάκι θα αφήσουν. Εμείς όμως τους πνίγουμε. Όλους τους παίκτες. Είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο παίκτης αν είναι Έλληνας ή όχι. Εννοείται. Εγώ προσωπικά ζω σε μια χώρα που η εθνική της Ελβετίας, ναι, είναι από μαύρους και από κοσοβάρους. Ναι. Τους θαυμάζουν όμως, άμα βγουν έξω και τον βρουν το μαύρο, θα τον θαυμάζουν. Τον Τζουρού τον θαυμάζουν, που έχει πάει να ρίξει 5 φορές το Αμβούργο μόνος του. Το θαυμάζουν και τον Τζουρού. Ναι. Βέβαια. Και τον Σαχίρι και όλους. Και τον Τσακά και όλους. Τους θαυμάζουν. Ναι. Σε κάθε δεύτερη αφήση αυτοί έχουν για διαφήμιση. Εμείς ποιον θα βάλουμε για διαφήμιση. Έγινε φίλε, χαρήκαμε. Να σε καλά. Να λέμε πιο συχνά. Να σε καλά. Χαιρετίσματα στο Σεν Γκάλεν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Πρίγκοβιτς. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Επόμενο, φίλε, καλησπέρα. Γιατί είναι μετά τις 12 και ο Ζουμπατζούκου συνεχίζει να λέει καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Καλά, μια χαρά. Καλά, εντάξει, με κάλυψε πολύ ο προηγούμενος. Έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να καθόμαστε ώρες και να μαλώνουμε με συνοπαδούς στο Facebook και στη σελίδα, στην ομάδα και παντού. Δεν είναι το θέμα, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου να έχει ο καθένας την άποψή του, να την κρατάει για το καφενείο του, να την κρατάει για την παρέα του. Είμαστε στην εποχή των social media, όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι μέσα σε αυτά. Εντάξει, και μην νομίζουμε ότι ο άλλος είναι ξένος και δεν διαβάζει. Τα πάντα διαβάζουμε. Τα πάντα ξέρουμε. Στο επίσημο site της ΠΑΕ βγαίνει η ενδεκάδα τους. Αυτοί κάνουν βόλτα στον αγωνιστικό χώρο με τα κινητά, με τα ακουστικά. Μπαίνουν, διαβάζουν. Εννοείται ότι θα πατήσουν να δουν και τα σχόλια και οτιδήποτε. Άμα αυτοί νομίζουν ότι θα γίνει καλύτερος ο Λέοβατς με αυτό το ξεπάτημα που έπεσε όλη αυτή την εβδομάδα για ένα ποδοσφαιριστή που... σαν τον Τελιγιαννίδη, ο οποίος δεν έχει να παίξει, δεν ξέρω πώς 90 λεπτά έχει την καριέρα του σε ανδρικό επίπεδο. Και θέλουμε ξαφνικά να παίξει 2-4 μέρες. Ναι. Που τον θέλουμε να παίζει αριστερό μπακ και έκανε εκείνη την τρομερή προσπάθεια προχθές με 15 κοντρόλ με το δεξί. Όλες του ενέργειες είναι με το δεξί. Όλα τα κοντρόλ είναι με το δεξί και θέλουμε σε μάτς που το νούμερο ένα ζητούμενο είναι
η τακτική προσέγγιση. Απίστευτο. Να βάλουμε ένα δεξιοπόδαρο παιδί με ένα 90 λεπτό του τελευταίου εξάμηνου σε ανδρικό επίπεδο να παίξει δεύτερο αριστερό μπακ. Οκ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα στο θέμα του Μπέλκα εγώ θέλω να μείνω πολύ. Είναι αδιανόητο αυτή η ΑΕΚ η οποία βρίσκεται στους ομίλους του Europa League, έχει ξεκινήσει με νίκη. Εντάξει, είναι πρώτη μόνη στο πρωτάθλημα, να βάζει βασική της προτεραιότητα να χωρέσει από πέρσι ο προπονητής της σε οποιαδήποτε θέση μεσοεπιθετικά τον Μάνταλο και να αφαγωνόμαστε εμείς ότι πρέπει με το ζόρι να χωρέσει οποιαδήποτε θέση ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ο οποίος στα αριστερά ξεπέρασε τα αριστερά, έτσι, ως αριστερό εξτρέμ, ξεπέρασε μόνος του στο τελικό κυπέλλου πέρσι. Μαζί, και δεν μπορεί αυτό το παιδί, Γλύκο. Μαζί με το Γλύκο. Και δεν μπορεί αυτό το παιδί φέτος, επειδή τον λένε Πέλκα και δεν τον λένε Ελ Πέλκα, δεν τον λένε Ρόμπερτ Πέλκ ή ξέρω εγώ Πελκίνιο, δεν μπορεί να ξεκινάει βασικό στη μεσοεπιθετική γραμμή. Θα ξεκινάει ρε παιδιά. Θα ξεκινάει και για μένα θα είναι βασική προτεραιότητα. Εγώ μπορώ να φανταστώ αυτή την περίοδο πολύ πιο εύκολα το Πέλκα είτε αριστερά είτε δεκάρι, ακόμα και από το να ξεκινάει στην κατάσταση που είναι ο Ελκαντούρη, ο Βιερίνια, ο Τζαλμά, ο Μάκ, όλοι τους. Γιατί να μην γίνει βαρόμετρο το φετινό ΠΑΟΚ ο Πέλκας, δεν κατάλαβα. Ο Πέλκας έπαιξε πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ επιδόνη πριν 5 χρόνια. Ο Πέλκας έχει κάνει 60 συμμετοχές σε μια διετία και έχει γράψει νούμερα. Ο Πέλκας σου πήρε χθες, σου έβγαλε 6 βαθμούς στο 90. 6 βαθμούς στο 90, σε πέρασε τελικό κυπέλλου. Γράφει νούμερο όποτε παίζει, έχει ξεκινήσει ήδη με 2 γκολ και 2 ασίστ από ό,τι νομίζω. Για ποιο λόγο να μην είναι βαρόμετρο στον ΠΑΟΚ ο Πέλχας, δεν ήρθε η ώρα του. Έκλεισε τα 24. Τι χωριά πύλα είναι αυτή. Δεν νομίζω να το αφισβητεί κανείς. Το αφισβητεί κανείς. Δημήτρη, να γίνεται χαμός. Θα είσαι εσύ Πέλχας, παιδί μου. Και βγαίνει, είσαι με το κινητό σου, κάνεις βόλτα να χαλαρώσεις τον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει η ενδεκάδα, το ματς. Και πατάς ή στα αποδυτήρια, πατάς με το κινητό στα σχόλια και βλέπεις τι γίνεται από κάτω. Υπάρχουν σχόλια που έχουν πάρει και πολλά like, δηλαδή δείχνει ο κόσμος ότι συμφωνεί και με αυτό, του στυλ τι να έχεις ρε Πέλκα και ό,τι και να γίνει όπου και όποιος και να έρχεται, κάπου σε χωράνε στην ενδεκάδα. Θα βρεθεί χώρος για σένα στην ενδεκάδα, είτε στο 8, είτε στο 10, είτε στα extreme, θα βρεθεί τρόπο να σε βάλουμε. Ο άλλος γράφει για το Mac. Και βγαίνει ο Πέλκας χθες και είναι ο Mac στη θέση του και έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Μακ. Μια συμμετοχή τον έχουμε δει στον ΠΑΟΚ, το Μακ. 2 χρόνια δεν, 2 σεζόν γεμάτες δεν έχει ο Μακ. Δεν ξέρουμε που μπορεί να προσφέρει περισσότερο, σε τι στυλ παιχνιδιού μπορεί να προσφέρει περισσότερο. Ότι κλείνεται στις πλευρές, στα κλειστά μάτ, δεν το ξέρουμε. Ότι έχει κάποιες αδυναμίες στην πλευρά, δεν το ξέρουμε. Έγινε φίλε. Να είσαι καλά γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, κι όμως, μετά από κάποιες δηλώσεις στην εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας, όπου ο Κούγιας λέει φοβερά πράγματα για την εμφάνιση ομάδας του, ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά ότι τελείωσε και ο Ματάισεν. Μετά από 11 μέρες παρουσίας, ο Τζάκι Ματάισεν τελείωσε από τη Λάρισα με άλλον προπονητή η ΑΕΛ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε ώρα. Ναι, να ακούσουμε γρήγορα τι ώρα είναι, να πάμε στους δύο φίλους που περιμένουν και να επιστρέψουμε, μην κλείνετε εσείς. Να ακούσουμε πρώτα χορηγό ώρας. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να έρθεις και εσύ να σπουδάσεις στο νέο ΙΕΚ ΕΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε, καλησπέρα. Κλείσε. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Ναι, κλείσε το... Ναι, το κλείνω μισό λεπτό. Το ραδιόφωνο. Το κλείσα. Έλα, γεια σας παιδιά, λοιπόν. Θα στα πω στα γρήγορα, είμαι σκάσω από τη δουλειά. Τους είπα ψέματα ότι έχω δουλειά. Λοιπόν, είχα πάρει πέρυσι παιδιά. Είχα πει ότι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε πρωτάθλημα πρέπει να μείνουμε απ' έξω. Και διαφωνούσα όλοι και μου λέγανε πω ότι θα γίνει καταστροφή και τέτοια. Τελικά έγινε και καταστροφή. Απ' έξω, από την Ευρώπη. Ναι, από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γινόταν διαφορετικά.
δεν γινόταν. Αλλά έπρεπε να το είχαμε κάνει οργανωμένα. Τέλος πάντων. Όχι, οργανωμένα. Τι οργανωμένα. Τι οργανωμένα. Να το είχαμε αποφασίσει εμείς. Να το είχαμε αποφασίσει εμείς. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Να που γίνανε όμως. Τέλος πάντων. Έγιναν γιατί. Λοιπόν. Οι Βάζελοι πήραν να εκφράσω τη χαρά μου για αυτό που παθαίνουνε. Ξέρετε τι πληρώνουνε. Το κλεμμένο πρωτάθλημα του Σπάθα. Αυτό πληρώνουνε. Αυτό τους κατέστρεψε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Καλά να πάθουνε. Τα λεφτά που δώσαν τότε. Ναι, εννοείται. 40 εκατομμύρια άνοιγμα, 45 ακόμα αυτό έχουν. Από Αθήνα παίρνεις. Ναι, από Αθήνα παίρνω. Μην λοιπόν, πεις περιοχή και μάθουνε που δουλεύεις και χάσεις τη δουλειά. Εδώ Ομόνοια είμαι, ρε παιδιά. Εδώ, Ομόνοια. Ομόνοια. Στο σύνδεσμο κοντά είσαι. Ναι ρε γαμώτο, αλλά είχα γνωρίσει τον Ορέστη κάποια στιγμή που τον είχα στην πορεία για τον Φίσα, τον είχα πετύχει. Mm. Και έχω χάσει το κινητό του, δεν λειτουργεί, το σταθερό του δεν λειτουργεί. Τέλος πάντων. Θα τη βρεις την άκρη. Λοιπόν, έγινε ρε φίλε. Πες. Ένα τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως, είπατε ότι δεν έβγαλε το ΜΑΚ γιατί θα στραβώσει ο ΜΑΚ αν δεν τον πάρει στην αποστολή κτλ. Λοιπόν, παιδιά, δεν εξαρτώμαστε από το ΜΑΚ. Λοιπόν, θα του πει, θα παίζεις αριστερό μπακ, άμα θες να παίζεις. Αλλιώς γύρνα το Δεκέμβρη πίσω. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Γεια σου, γεια σου. Αφασιστικός. Χαλαρός. Αθηναίος στάνταρ. Κλασικός. Καλησπέρα στον επόμενο. Γιατί είναι αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει και σέντερ μπακ, ας πούμε, άμα είναι. Ξέρω κι εγώ, τι να πω. Τι κάνεις, καλά. Καλά, μια χαρά. Full back έχει παίξει πάντως. Ναι. Έχει παίξει με τούτο. Σε 3-5-2. Τέλος πάντων. Εγώ βλέπω ότι ο Πέλκας γίνεται πολύτιμος από μόνος του. Στην ομάδα με τις εμφανίσεις του. Mm. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να επιβληθεί σε μια ομάδα να παίζει βασικός επειδή είναι όμορφος. Ο άλλος παίζει το κεφάλι του, ρε. Παίζει το κεφάλι του, θα βάλει ό,τι του καλύτερο θέλει. Αυτό το καταλάβουν κάποιοι που κράζουν να προπονείται γιατί κάνει. Δεν σκέφτονται. Δηλαδή, εγώ θα έχω, ας πούμε, στον πάγκο έναν πολύ καλύτερο παίκτη και θα τον βάζω επειδή είναι ωραίος ο άλλος. Ενώ παίζω το κεφάλι μου και τα. Εγώ τον είδα χθες στον Πέρκα πάλι ότι είχε και ένα πολύ ωραίο σουτ που μπορεί να γίνει γκολ. Σε μια φάση τους πέρασε όλους σχεδόν, κέρδισε το φάουλ, αν και εκεί μπορούσε να πασάρει βέβαια. Και ήταν πολύ κινητικός και οργανωτικός. Δηλαδή, τι να πούμε, να του φάμε το δίκιο του παιδιού. Ο προπονητής είπε ότι δεν ήταν κινητικός, γι' αυτό τον έβγαλε. Εντάξει, ο προπονητής βλέπει 100 πράγματα παραπάνω από εμάς, ρε φίλε. Αυτός τους έχει όλη την εβδομάδα. Εγώ βλέπω μια Κυριακή. Άντε, εσύ επειδή είναι η δουλειά σου, βλέπεις πολύ περισσότερο από μένα. Αλλά και πάλι στην προπόνηση αυτός βλέπει τι είναι και τι δεν είναι ο καθένας. Τι να πω, δηλαδή, για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, τώρα αυτή η ΑΕΚ. Μια δεν με πνέει το φόβο πάντως. Και τα δύο γκολ που τρώει ο τερματοφύλακας της ήταν δώρα. Δεν γίνεται τα 50 μέτρα γκολ να το τρως εκείνο. Εκεί πέρα και να κοιτάς την μπάλα πώς πηγαίνει μέσα. Ή το άλλο να το τρως από κάτω σου, ας πούμε. Δεν με φοβίζει. Εγώ πιστεύω ότι μια ρέντα η οποία κάποτε θα σταματήσει. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι. Και με ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη μέσα στην Τρίπολη δεν τους βλέπω καλά αυτούς. Δύο εκτός που να έχουν, Τρίπολη και Ξάνθη. Ναι, όποιος αντέξει, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Τι να πω, η ομάδα ανεβαίνει σιγά σιγά δική μας, τσούκου τσούκου. Εγώ θέλω να είμαστε λίγο, να πετάμε λίγο χαμηλά από τα ραντάρα, ας πούμε, που λένε, μέχρι να στρώσουμε. Δεν με χαλάει εμένα το ότι η κοινή γνώμη είναι στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στα μάτια. Αυτό θέλω να σου πω, να πετάμε χαμηλά από τα ραντάρα. Τώρα να παίρνουμε τα παιχνίδια 1-0. Μπορώ και με τη Λάρισα να το πάρουμε την ένα το παιχνίδι και να φύγω. Ότι με ενδιαφέρει να κερδίσω 0-4 και τέτοια, ας πούμε. Και ας την ΑΕΚ να λένε και να κάνει και να πάει να φέρει ένα χ να χάσουμε στην Τρίπολη. Ούτε με νοιάζει, φίλε. Μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια. Γιατί σαν ποιότητα αυτοί οι παίκτες, με την ποιότητα που έχουν, θα βγει και το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μην βγει το ποδόσφαιρο σε αυτήν την ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου από πλευρά ρόστερ. Ίσως έχει το πιο καλό ρόστερ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά οι άλλοι νομίζουν ότι ο Μάνταλος που έχει χειρότερα στατιστικά από τον Μπέλκα, που ο Μπέλκας είναι μπαινοβγαίνει στην 11, ας πούμε, ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι ο αρχηγός, ο ηγέτης τους. Ναι, πόσα γκολ έβαλε και πόσα assist είχε πέρσι και πρόπερσι. Έχει. Έχει πολλές assist. Πόσες είχε ο Μπέλκας. Έχει τις διπλάσεις συμμετοχές ο Μάνταλος πρόπερσι, ο και τα διπλάσια νούμερα. 10 assist νομίζω. 10 γκολ, 10 assist. Ναι. Πρόπερσι. Και νομίζω ο Πέλκας είχε καλύτερα στατιστικά από αυτόν. Ο Πέλκας που έμπαινε 25 λεπτά. Ναι. Okay. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Χθες τα έβλεπα γιατί μας έστειλε ο φίλος από τις ΗΠΑ. Αυτό φαγώθηκε με τη σύγκριση. Το οποίο το έλεγα και εγώ. Έχει ο Μάνταλος, έχει αρκετά γκολ και ασίστ. Στη δεύτερη εθνική είχε νούμερα. Εντάξει. Έχει το διπλάσιο όμως χρόνο από τον Πέλκα. Και είναι και λίγο πιο μεγάλος σε ηλικία.
Πάμε, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα άλλα μηνύματα και με τις γραμμές στο τελευταίο 20 λεπτό για το ΠΑΟΚ 24. Δευτέρα σήμερα, δύσκολα. Λάβε, μόνο εδώ, μόνο εδώ. Να αναφερθούμε σε άλλα αθλήματα. Εντάξει, το handball είχε αγώνα πρωταθλήματος, ξεκίνησε. Κέρδισε στην Έδεσα και τώρα έχουμε το Σάββατο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Νεύασμο. Από Τετάρτη και μετά, μια και αύριο έχουμε απεργία, θα έχουμε σαφώς αρκετά θέματα για την ομάδα handball που ξεκίνησε την προσπάθεια στο πρωτάθλημα. Το μπάσκετ τελείωσε τα φιλικά στην Τουρκία, κέρδισε τη Σακάρια. Σε μάτς που είδαμε το Σάββατο το απόγευμα, μέσα από το ΠΑΟΚ 24, με το live streaming, είδαμε τον φοβερό Ντίλαρτ να ελέγχει τα πάντα. Ξέρει πότε να σουτάρει, να πάρει επίθεση, πότε πασάρει, πότε σφίγγει το πράγμα, πότε να τρέξει, πότε να κοντρολάρει. Εκπληκτικός ο Ντίλαρτ και βεβαίως μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, πιέζει. Θέλει και άλλη δουλειά, γιατί το να πιέζεις πάντα αφήνεις και κάποιον ελεύθερο. Δέχτηκε αρκετούς πόντους από τους Τούρκους. Έχει ακόμα δρόμο για να μπει και ο Κλάσιν τώρα αυτές τις μέρες. Μας ενημέρωσε ο Νίκος Μοσχοβίτης ότι το μπάσκετ θα έχει φιλικό την Τετάρτη με την ομάδα των Σκοπίων, Κάρπο Σόκολη. Στις 4 και κλεισμένο το θυρών όμως το φιλικό αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Ξέρω εγώ. Βόλεϊ φιλικό με την Βοηβοντίνα κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Διαβάζω δεξιά-αριστερά ότι σε όλους κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Γκόμες δεν επιχειρεί καν να καρφώσει. Δεν ξέρω, δεν τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να ρισκάρεις με το διαγώνιο, παιδιά, τώρα εντάξει. Δηλαδή, τον αγαπάμε όλο, τον κάνουμε, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το Βόλεϊ έχει και άλλα φιλικά παιχνίδια. Γιατί να μην το πάμε ανάποδα. Ναι. Να έχουμε διαγώνιο τώρα και αν γίνει καλά ο Γκόμες να μπει. Δεν ξέρω. Θα το δούμε και στην πορεία. Το αν. Μηνύματα. Ο 364 γράφει κάτι άσχετο. Το ότι έχουμε πλήρες ρόστερ σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με παίχτες που ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα. Π.χ. εντυπωσιακή ήταν ή και εκεί cover το μήνυμα. Φυσικά ασχολείται με. Πρέπει να ασχολείται με όλα. Ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εντυπωσιακή. Θα γράφει κάτι. Ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, ο πιο καλό ρυθμό στο πρωτάθλημα τον έχει πάρει ο ίδιος. Χθες κάνει πάλι όργια. Έχει πήρε και ένα κοντό, ένα 10, πώς το έλεγα, Σπυριδούνοβιτς. Ναι. Πού τον βρήκε αυτό, ναι. Ναι, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Αυτό που θα περιμένουμε εν ώψη χειμώνα είναι οι παραχωρήσεις. Κυρίως, έτσι, ναι. Για να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, ο 088 γράφει, μπορεί ο Πόντιος να φέρει πίσω το χειμώνα και τον Σταφυλίδη να ησυχάσουμε και από εκείνη την πάντα. Όχι. Δεν έρχεται ο Σταφ ακόμα, ρε. Είναι ακριβή περίπτωση. Ο Σταφ, η Άουσμπουργκ τον δίνει με καμιά δεκάρια εκατομμύρια, δεν τον δίνει έτσι. Δεν είναι περίπτωση που θα έρθει. Αυτός και ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος θα είναι εδώ σε 3-4 χρόνια. Ο Κούγιας σε λίγο τους προπονητές θα τους πληρώνει με τον αγώνα. Γράφει 107 για την απομάκρυνση, απόλυση, ξέρω εγώ, και του Ματάισεν. Εγώ από χθες το άκουσα, κάποιος μου το είπε, αλλά όταν σου είπα και μου λες δεν νομίζω, βλακία θα μου πάνε. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός. Με άλλον προπονητή η ΑΕΛ το Σάββατο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αφού πρέπει να σου κόψει βαθμούς, δεν είναι. Θα πάει με τον ίδιο, θα ζώσει. Άρα ψάχνει και ο Ολυμπιακός προπονητή. Και η ΑΕΛ. Γιατί δεν χάσει τη Λάρισα. Μάλιστα. Που δεν ξέρουμε πώς θα κατέβει στο Τωρίνο. Νικοπολίδης λέγεται. Ναι. Και πώς θα παίξει την Κυριακή. Αλλά με τον Ατρόμητο. Είναι εξευτελιστικά τα ποσοστά, φίλε, στα handicap. Δηλαδή πρέπει να στο δείξω τώρα, δεν θα σκάσω. Στοίχημα, περίμενε. Θα είναι καλός ο Ολυμπιακός με την κυβέρνηση. Τι θα είναι? Θα είναι προσεκτικός. Φίλε, με τη Sporting πρέπει να φάει 8 γκολ. Εκεί δεν ήταν προετοιμασμένος. Εκεί θα πάει τώρα, τι θα πάει. Προετοιμασμένος να αμυνθεί. Τι θα πάει προετοιμασμένος, να πιάσει την μπαλά. Ούτε θα το συναντήσουν, ούτε με ραντεβού. Και γιατί να παίξει την μπαλά στο μάτσο αυτό? Α, αυτό εννοείς. Μάλιστα, περίμενε να δούμε. Περίμενε, το έχω. Έχει ματσάρες στο διήμερο Champions League. Πολλά μάτσια γκολ κτλ. Περίμενε, το έχω. Σεβίλη Μάριμπορ, Σπάρτακ Μόσχας Λίβερπουλ. Τώρα είναι δυνατόν να μου δίνεις 5 φράγκα της Σπάρτακ Μόσχας με αυτό το φάντασμα της Λίβερπουλ?
όχι, εντάξει. Δεν είναι πολύ τα πέντε φράγκα τώρα, είναι προκλητικό. Σπαρταχμό χάσει σε λεπτό. Λίβερπουλ, Λίβερπουλ. Το μικρότερο συμβόλαιο που έχει είναι ένα 200. Ναι, ρε, πέντε φράγκα ο Άσο. Με Μανέ μέσα. Ο Μανέ να πάει στη Μόσχα τώρα. Πώς δεν θα πάει. Άιδε. Στην Αγγλία δεν παίζει. Νάπολη, Φέγενορτ, Σίτι. Πάμε λίγο. Ιουβέντους Ολυμπιακός. Κοίτα εδώ τα handicap τώρα να πάθει σοκ. Εντάξει. Περίμενε. Handicap. Μείον 4 η Ιουβέντους, δηλαδή να κερδίσει 5-0, 7 φράγκα. Εντροπή. Δώσ' το 15, ρε. Από τάκτ. Περίμενε λίγο. Μείον 3, 3,70. Και δεν παίζω το βερτεσίμιση. Και το δίνει λιγότερο. Και κοίτα εδώ ρε φίλε. Μείον 1, θα κερδίσει 2-0, 1,44. Κάνε εσύ το μπουκ ρε. Αφού θα περιμένει να, παίχθει, να παίξουν όλοι κόντρο Ολυμπιακό. 1,12, 1,13 ο Άσος. 23 φράγκα το διπλό. Ναι. Over 3,5, 2,20. Σου λέει τώρα ο μελετημένος στοιχηματής. Αλλά κάτσε τη τηλεόραση τώρα τα Τετάρτη-Πέμπτη. Σε ελληνικές ομάδες. Να παίζουν στην Ευρώπη. Τώρα παίζει η Αούστρια. ΑΕΚ Αούστρια. Και πάει μετά στην Τρίπολη, Κυριακή βράδυ. Ω, εκεί θα. Με τον Λάζαρο να λέει χθες η Τρίπολη είναι το. Η Τρίπολη όλα τα λεφτά. Ξέρει. Νιώθει. Ό,τι και να πεις, όταν θα πας να παίξεις ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη, θα είσαι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και μέχρι ξένη, να συνέρθεις, η ξένη κυρίως. Και μέχρι να συνέρθεις, θα έχει πάει Σάββατο μεσημέρι. Για να θα ασχοληθείς με το παιχνίδι στο μυαλό σου. Και όταν θα μπεις στην Τρίπολη να παίξεις, αν πετάς αετό, θα κάνεις το 1-0, θα φας το 1-0 και μετά αντιγύρνα το. Το φιλωμένο. Το φιλωμένο. Θα δούμε. Μανιά έχει Τρίπολη. Μανιά έχει, καλός παίκτης. Κλείνουμε με αυτά και με αυτά. Τι άλλο θέλω να πούμε, κάτι άλλο θέλω να πούμε, αλλά. Έλα μόνο που θες να πεις τώρα. Τι, ναι. Μιλάς δύο ώρες, φτάνει. Κούρασες. Έχουμε αρκετά στοιχεία για τους παίκτες τους δανεικούς, έτσι. Βίντε και βίντεο για το Ζάιρο που βάλε 3 γκολ, για Λάμπρου κτλ. Στο Βέλγιο έχασαν οι Έλληνες παίκτες. Ο Χαρίση με τον Κίτσιου. Έχασαν τα πουλέρ μου. Ναι, ναι. Από ποιον? Από την Μαλίν. Πώς χάνεις να κερδίζεις την Γκένγκ, την Σταντάρ. Εντάξει. Στον Παναθηναϊ... ναι. Στον Παναθηναϊκό ένας χαμός. Όπου εκεί είναι, φίλε. Και απίστευτη επίθεση Γιαννακόπουλου στους οργανωμένους της Τσίρας 13. Όχι, περίμενε. Η Γιουβέντους μετά την ήταν την Μπαρσελόνα δεν έχει περιθώρια. Μίλησα με Αλέγκρι. Θα σου πω τώρα γιατί του έστειλα μήνυμα πριν. Απάντησε. 4-2-3-1 μου λέει θα παίξει. Ναι. Μπουφόν Καβδοκάρη εννοείται. Στουράρο μάλλον στα δεξιά. Αλεξάνδρου αριστερά θα βάλει. Κελίνη με Ρουγκάνη στο κέντρο της άμυνας. Πιάνεις Ματουιντή οι δύο χαφ του άξονα. Κουαδράδο την παλά Μάτζουκιτς οι τρεις μπροστά. Και ο Ιγκουαΐν στην κορυφή. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και Γερμανός διαιτητής. Μου το έπαιρε, σου λέω από αυτό. Δεν δες το μήνυμα. Ψέματα σου λέω. Φίλος ξεφωνίζει τον Εξοδουλόπουλο. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, μάλλον τον ξεφωνίζει. Α, για τις δηλώσεις του. Ναι. Το να μιλάει ένας παίκτης έτσι λίγο διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει με τα κλισέ και να έχει ατάκες και τα λοιπά και να κάνει και χιούμορ και να λέει ότι μου στείλει μήνυμα ο Καραγκούνης και αυτά και τα λοιπά, δεν είναι και. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Γιατί ο Σοδουλόπουλος είναι και προσωπικότητα. Μην το. Γι' αυτό παίζει και καλό ποδόσφαιρο και έχει αυτή την πορεία. Το ότι δεν παίζει στην εθνική είναι πραγματικά από τα απίστευτα. Και μόνο θα το πληρώσουμε το δεν παίζει στην εθνική. Σοδουλόπουλος και Πέρκα. Τα δύο μεγαλύτερα σκάνδαλα είναι αυτά. Αυτά. Και πλέον και Λιμνιό. Άντε, άντε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Λιμνιό, άμα δεν τον καλέσει εθνική, θα τα κάνω άλλο κάτω να ξέρει. Για ό,τι άλλο προκύψει για τον ΠΑΟΚ, πέρα από το ποδόσφαιρο, το οποίο μονοπόλησε την εκπομπή σήμερα, μέσα και από το PAOK24.com, με την εκπομπή λογικά Τετάρτη, μια και αύριο είναι η μέρα απεργίας για τους δημοσιογράφους λόγω της περιπέτειας με το Ταμείο των ΕΔΕΑΠ. Αυτά συνέχεια με Χρήστο Τσαλτίδη για μία ώρα εδώ στο Λίμπερο.
so we couldn't hit the haters anyway. Part of me, girls say I'm one of the biggest heartbreakers.